Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω τη σκορδαλιά με ψωμί. Αν δεν κάνατε και προλαβαίνετε και σας αρέσει η συνταγή, να την κάνετε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και συνοδεύει πολύ ωραία τον μπακαλιάρο, αλλά και πολλά φαγητά για αυτούς που τους αρέσει η σκορδαλιά. Και θα χρησιμοποιήσω το extra chopper φυσικά, γιατί θέλουμε να ελέγχουμε αυτό που τρίβουμε, γιατί παλιότερα οι μαμάδες μας τα κάνανε με γουδί, εμείς όμως θα τα κάνουμε, όχι με ένα ηλεκτρικό μούλτι, αλλά με ένα μούλτι χειρός που εμείς θα ελέγξουμε την κοπή και το πώς θα γίνουνε. Και αυτό που έχω να κάνω ως πρώτη κίνηση είναι να βάλω τα καρύδια. Έχω μισή κούπα καρύδια. Έχω 5-6 σκελίδες σκόρδο και θα τα πολτοποιήσω. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να τραβήξουμε το σκηνάκι από το τσόπερ για να μας ψιλοκόψει το σκόρδο και τα καρύδια. Έχει γίνει μία κοπή και τώρα έχω μου σκέψει ένα ψωμάκι και το έχω στραγγίσει καλά. Έχω χρησιμοποιήσει μόνο την ψύχα και θα το βάλω και αυτό μέσα. Θα χρησιμοποιήσω 60 ml ξύδι, αλλά δεν θα το βάλω όλο μαζί. Θα βάλω το μισό τώρα και μετά θα δοκιμάσω αν θα είναι εντάξει και αν θέλει παραπάνω. Χρησιμοποιώ λευκό ξύδι γιατί η οξύτητά του είναι καλύτερη και πιο εύγευστη, ενώ το κόκκινο ξύδι έρχεται πιο δυνατό. Μία κουταλιά του γλυκού αλάτι και χρειαζόμαστε και περίπου 200 με 250 ml λάδι που επίσης το ελέγχουμε, αλλά κυρίως μία κούπα, ένα δάχτυλο κάτω από την κούπα στα 250 ml που είναι, χρειαζόμαστε λάδι και δεν το βάζω όλο μαζί. Έχει γίνει ένας πορτός και τώρα θα δούμε, θα βάλω και το υπόλοιπο γιατί πρέπει να ψιλοκοπεί, αλλά πρέπει να κρατάει ακόμη και το καρύδι λίγο γιατί είναι ωραία η αίσθηση που έχουμε και θα δοκιμάσω την οξύτητα. Χρειάζεται κι άλλο και το υπόλοιπο ξυδάκι μου. Θα βάλω και το υπόλοιπο ψωμάκι και το λάδι. Θα συνεχίσω το λιγότερο στο τέλος που θα κρατήσω, θα το βάλω μετά. Το υπόλοιπο λάδι θα το βάλω με το χωνάκι που έχουμε και μπορούμε να ελέγχουμε λίγο-λίγο να πέφτει και να το απορροφάει μέσα η σκορδαλιά μας. Το ανοίγω για να πέσει. Το σταματάω και συνεχίζω. Δεν τρεις κινήσεις ακόμη και θα έχει απορροφήσει και το υπόλοιπο λάδι και θα βγει τέλεια η σκορδαλιά μας. Θα το πάρει όλο το λαδάκι, να ξέρετε. Έχει αρκετό λάδι, αλλά πραγματικά το χρειάζεται και γίνεται πάρα πολύ εύγευστο και λεπτόρευστο. Και για το σερβίρισμα μια ελίτσα και λίγο μαϊντανό και καλή σας όρεξη. Είναι τέλεια σερβιρισμένα στα μπολ σερβίς που το αυτή τη στιγμή τα έχουμε και σε προσφορά.